Παναγιώτη Μπάρκα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έτοιμος είναι. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι επεισόδια έχουμε στα Τίρανα και για ποιο λόγο? Αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχίζει με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών της αντιπολίτευσης και της αστυνομίας. Ναι. Όλα άρχισαν σήμερα στις 11 τοπική η ώρα, όταν ετοιμαζόταν να αρχίσει σε ομαλές ειρηνικές συνθήκες η διαδήλωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν προειδοποιημένη εδώ και μερικές εβδομάδες, μέσω της οποίας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παρέτηση της κυβέρνησης Δράμα, σχηματισμό κυβέρνησης εμπειρογνωμόνων και διενέργεια γενικών εκλογών στην χώρα. Ωστόσο όμως τα πράγματα τράπηκαν σε περίεργες εξελίξεις, σε βίαιες εξελίξεις και συγκρούσεις. Την πρώτη στιγμή είπα οι διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν ή υπερασπίζονταν το πρωθυπουργικό μέγαρο. Κατάφεραν να σπάσουν πολύ εύκολα, και αυτό έχει σημασία γιατί το λέω, το κορδόνι της αστυνομίας. Εισήλθαν στα προπήλαια του πρωθυπουργικού μεγάλου, έσπασαν την τριπλή πόρτα και επιδίωξαν να μπουν στο εσωτερικό χώρο του πρωθυπουργικού μεγάλου. Εκείνη τη στιγμή οι δυνάμεις της προεδρικής φρουράς πρόβαλαν αντίσταση με αντλίες, με νερό και δακρυγόνα, καταφέροντας έτσι να αποθήσουν μερικές φορές τους διαδηλωτές, οι οποίοι νομίζω ότι ακούτε τον ήχο, συνεχίζουν να επιμένουν να μπουν, να εισβάλλουν στο πορτοφόλι. Υπάρχουν τραυματισμοί, Παναγιώτη? Ορίστε. Υπάρχουν τραυματισμοί? Μέχρι αυτή τη στιγμή ενημερώνουμε ότι έχουμε 7 διαδηλωτές οι οποίοι έχουν τραυματιστεί από τα κρυγόνα και σκληρά αντικείμενα. Πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι τραυματίες. Ωστόσο όμως έχουν εξαφανιστεί, θα έλεγα, κατά περίοδο τρόπο οι οργανωτές της σημερινής διαδήλωσης, αφήνοντας Ναι, ενημερώνω τους τηλεθεατές ότι σε λίγο θα έχουμε και πλάνα. Ακριβώς. Οι διοργανωτές, οι αρχηγοί της, των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν εξαφανιστεί, φέρνοντας έτσι στη μνήμη αυτό που ακούγαμε όλες τις μέρες προετοιμασίας της διαδήλωσης, ότι την τύχη της διαδήλωσης θα λάβουν οι πολίτες, δηλαδή σήμερα, ενώ είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα, να παραιτηθεί πριν διεξαγωγή. Ένας τραυματισμένος, σε διακόπτω, Παναγιώτη, αλλά περιγράφω τα πλάνα. Ένας τραυματισμένος λιπόθυμος, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Συνέχισε, Παναγιώτη. Ναι, είναι από τα δακρυγόνα της, της προεδρικής φρουράς, μέσα από το κτίριο της, του πρωθυπουργικού μεγάλου. Ναι. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έχουμε μια επίμονη μάζα να έχει βάλει στόχο το πρωθυπουργικό μέγαρο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω για πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Μάλιστα. Φαίνεται όμως ότι τα δακρυγόνα τα βλέπουμε εδώ μπροστά στο προεδρικό μέγαρο. Α, ο καπνός, ε? Η γρήπη έχει. Α, η γρήπη. Η γρήπη. Ναι. Και έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι δύο πλευρές να έχουν παίξει με τα δικά τους χέρια και μου φαίνεται ότι οδήγησαν όμως την όξυνση της κατάστασης. Μάλιστα. Η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλες αυτές τις μέρες οι πρεσβείες, οι ξένες πρεσβείες στην Αλβανία έχουν προμηνύσει ότι θα υπάρξουν επεισόδια στη σημερινή εκδήλωση. Να πούμε ακόμα ότι κατά περίοδο τρόπο την ίδια ώρα ο Έντι Ράμα, πρωθυπουργός της χώρας, έχει προβλέψει και αυτό δική του συγκέντρωση με την οποία ανοίγει τον προεκλογικό αγώνα για τις τοπικές εκλογές που είναι τον προσεχή Ιούνιο, και βέβαια προειδοποιήθηκε ότι και αυτό θα δεχτεί εκεί που είναι αρνητικά μηνύματα από, θα ακούσαμε αυτό από τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Σαλί Περίσσα, που δίνω αυτό το κλίμα για να καταλάβουμε ότι οι εξελίξεις θα έχουν τον δικό τους ρυθμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει ποιος θα είναι και ποιο θα είναι το τέλος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίζεις να